Πρώτα απ' όλα η κόρη μου είναι 18 μισό, έχει τελειώσει το λύκειο. Α, ωραία, εγώ είπα 17. Δεύτερον, δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάει κάπου. Θεώρησε ότι ήθελε λίγο να κάνει ένα διάλειμμα από τα σχολεία και από όλο τον τρόπο διδασκαλίας που συμβαίνει. Και με βρήκε σύμφωνη, γιατί έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα τώρα, είναι λίγο σαν να τα κλέψανε τα όνειρα των νέων Σωστό. Παιδιών. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Οπότε με βρήκε σύμφωνη. Μπορεί να καθίσει ένα διάστημα και αν θέλει μετά να δώσει εξετάσεις να κάνει οτιδήποτε θέλει να κάνει. Γιατί ευτυχία είναι ελευθερία. Να κάνουμε αυτό που αγαπάμε στη ζωή μας. Έτσι, βέβαια. Σίγουρα. Έτσι, χαρακτηριστικά δικά σου μπορείς να δεις πάνω της. Βλέπεις μια καινούργια, ας πούμε, Ματθίλδη σε κάποια πράγματα. Βλέπω, ναι, σε κάποια πράγματα, σε κάποιες συμπεριφορές, σε κάποια βλέμματα. Γιατί έχει το βλέμμα μου. Τα χαρακτηριστικά της είναι ίδιο ο πατέρας της. Ναι, ναι, είναι. Απλά πολλοί τη βλέπουν και μου λένε, σου μοιάζει πάρα πολύ. Λέω, μπερδεύεστε, γιατί έχει το βλέμμα μου. Ναι, μου μοιάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Και σίγουρα έχει και κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι δικά μου καθόλου, είναι από τον πατέρα της. Και σίγουρα αυτό που οφείλει να κάνει είναι να τα ανακαλύψει η ίδια. Ποια είναι της μαμάς της, ποια είναι του μπαμπά της, να τα πετάξει από πάνω της για να δει ποια είναι η ίδια πραγματικά. Σωστό. Αυστηρή μανούλα, ήσουν αυστηρή μανούλα. Αυστηρή. Υπήρχαν στιγμές που ήμουν αυστηρή, υπήρχαν άλλες στιγμές που ήμουν πολύ τρυφερή. Σκεφτείτε ότι, όπως λέει και η Άντζελα, ήμουν και ο πατέρας και η μητέρα. Και αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο σε μία μονογονική οικογένεια. Γιατί όταν έχεις τους δύο γονιούς σου, ο ένας, ας πούμε, μπορεί να σε μαλώνει και ο άλλος σε χαϊδεύει. Είναι ο κακός και ο καλός μπάτσος. Έτσι. Στη μονογονική οικογένεια, ο γονιός που μεγαλώνει το παιδί οφείλει να κάνει και τον κακό και τον καλό μπάτσο και μπορεί να χρειάζεται και ταυτόχρονα να συμβεί αυτό. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο το χρονικό αυτό σημείο. Ξέρεις, από τις δουλειές που κάνεις, που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, βγαίνει ένα στυλ του ανθρώπου που είναι έξω καρδιά, χαβαλετζής, χαβαλέ, πλάκα, αστείο, χιούμορ, έτσι είσαι και έξω. Έτσι είμαι και στη ζωή μου. Δεν είμαι κάτι άλλο, δηλαδή, στη δουλειά μου ή σε μια συνέντευξη και κάτι άλλο με ένα φίλο που θα πίνουμε καφέ, ας πούμε, ή με μια φίλη. Όχι, είμαι έτσι. Αυτό που είμαι, αυτό βγάζω, αυτό δείχνω. Αν αρέσει, έχει καλός. Αν δεν αρέσει, πάλι έχει καλός. Σημασία έχει να αρέσουμε εμείς εμάς. Αυτό είναι. Να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Σωστό.